Με δύο πτήσεις από Αθήνα και μία από Θεσσαλονίκη άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου μετά το ολιγοήμερο κλείσιμό του λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στον κεντρικό διάδρομο του αερολιμένα. Λίγα λεπτά μετά τις 3 προσγειώθηκε στον Νίκος Καζαντζάκης η πρώτη πτήση από Αθήνα, ενώ ακολούθησαν δύο πτήσεις από Θεσσαλονίκη και μία ακόμα από Αθήνα. Είχαμε προγραμματίσει 3 η ώρα, ξανά άνοιξε το αεροδρόμιο με καινούργια ασφαλτοτάπητα στο διάδρομο. Ήρθαν ήδη οι πρώτες 3 πτήσεις, μία από Θεσσαλονίκη και δύο από Αθήνα. Και από σήμερα ξαναξεκινάμε κανονικά το πρόγραμμά μας και τη λειτουργία του αεροδρομίου. Βασικά Αθήνα μένω και ήρθα εδώ τώρα. Άλλαξε πτήση μας από το πρωί που ήταν, ήταν και το μεσημέρι. Okay, όλα καλά. Βέβαια. Και η κίνηση στην πόλη είχε μειωθεί και τα πάντα. Στα ξενοδοχεία και όλα. Σας λέω με παράδειγμα από τη δουλειά του δικιά μου, έτσι. Όλα πήγανε πίσω τη βδομάδα που δεν είχαμε πτήσει. Ο καλός καιρός βοήθησε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου που κατέβασε ρολά την προηγούμενη Δευτέρα. Καταφέραμε να στρώσουμε 700 μέτρα σε 4 μέρες μέσα και να το δώσουμε πάλι σε κυκλοφορία. Εντάξει, λογικά από ό,τι ξέρω, Χανιά είναι πολύ μακριά, οπότε δεν βολεύει σίγουρα. Εντάξει, δεν θα το ήθελα προσωπικά, αλλά άμα ήταν κλειστό, τι να κάνουμε. Έπρεπε να έρθω το πρωί, είχα κλείσει για Χανιά και τελικά ήρθα Ηράκλειο γιατί άνοιξε τελευταία στιγμή η πτήση. Ικανοποίηση και στους επιβάτες που όλες αυτές τις μέρες ταξίδευαν είτε με πλοίο είτε από τα αεροδρόμια των Χανίων και της Σιτίας. Πάνω από 20 είναι οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες σήμερα στο Ηράκλειο. Δεν νομίζω ότι χάλασε και ο κόσμος για να κλείσει 5 μέρες στο αεροδρόμιο. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, ούτως ή άλλως. Καλά εισιτήριο 2 μέρες μετά. Ήθελα να έρθω προχθές. Αυτό. Ήρθαμε βασικά το πήγαινε έλα, γιατί θα έπρεπε να πάμε Χανιά για να έρθουμε Ηράκλειο. Οπότε ήρθαμε κατευθείαν στο Ηράκλειο, γλιτώσαμε και χρόνο. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στους διαδρόμους, η αντικατάσταση των συστημάτων κλιματισμού αλλά και τα νέα λεωφορεία μεταφοράς των επιβατών από και προς τα αεροσκάφη έθεσαν την βάση για την ετοιμότητα του αερολιμένα μία ανάσα από τις πρώτες μαζικές αφίξεις για τη νέα τουριστική σεζόν.